ασφάλτης είναι και το διοικητή έχει ξεκινήσει το ταξίδι του σε μία σειρά πόλεις όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας μέσα από προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σε κομοπόλεις και χωριά που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη Θεσσαλία. Το φετινό σύνθημα του φεστιβάλ, να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό, θέλουμε να αποτελέσει ένα πλατή κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ προς την νεολαία της περιοχής μας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε σε περισσότερους νέους και νέες ότι ο σοσιαλισμός είναι η κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, όπου ο άνθρωπος, απελευθερωμένος από τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης, θα μπορεί να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες και να προσφέρει στην κοινωνική πρόοδο. Ο αγώνας για τον σοσιαλισμό βάζει στο επίκεντρο την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας της ζωής μας, με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι φυσιολογικό και αναπόφευκτο στον 21ο αιώνα να καιγόμαστε σε κάθε πυρκαγιά και να πνιγόμαστε σε κάθε βροχή και η απάντηση να είναι τι να κάνουμε, υπάρχει κλιματική αλλαγή, λες και βρισκόμαστε στο μεσαίωνα. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες όλα αυτά να αντιμετωπιστούν με πολύ καλύτερους όρους, αλλά μπαίνει εμπόδιο το κριτήριο του κέρδους. Αυτό πρέπει να αγωνιστούμε να βγει από τη μέση. Σε αυτόν τον αγώνα έχει θέση ο καθένας. Αυτόν τον αγώνα αξίζει να τολμήσουν, κατά τη γνώμη μας, οι χιλιάδες νέοι και νέες που καλούμε να πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις του φεστιβάλ για να προχωρήσει μπροστά η ζωή. Αυτή η προοπτική αποτελεί τη μοναδική απάντηση στις προκλήσεις εποχής και σε όλα όσα ταλανίζουν τη σκέψη της νέας γενιάς που βλέπει τα όνειρά της να γκρεμίζονται στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Σε αυτόν τον αγώνα, άλλωστε, τα μέλη της ΚΝΕ πρωτοστατούμε, όπως το αποδείξαμε στο προηγούμενο διάστημα και εν μέσω της πανδημίας, ανάβοντας το φυτίλι του αγώνα, καλλιεργώντας την οργανωμένη πειθαρχία, βοηθώντας να ανέβει το μαχητικό, διεκδικητικό φρόνημα του λαού και της νεολαίας. Είμαστε περήφανοι που δεν σταματήσαμε στιγμή να είμαστε μπροστά σε κάθε αγώνα της νεολαίας. Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις για να ανοίξουμε ασφάλεια τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, μέχρι την εναντίωση στην πανεπιστημιακή αστυνομία και από τις εκδικήσεις των σπουδαστών των ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ μέχρι τον αγώνα που ήδη ξεκίνησε και θα συνεχιστεί για να μην εφαρμοστεί ο νέος σκοταδιστικός νόμος για το σχολείο. Γι' αυτό, στο φεστιβάλ, καλούμε κάθε νέο και νέα που πήρε μέρος στους αγώνες που δώσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα να δώσει τώρα το παρόν σε εκδηλώσεις του φεστιβάλ μας σε κάθε πόλη. Οι εκδηλώσεις του 47ου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας από τον COVID και θα περιλαμβάνουν στη Λάρισα 10 και 11 Σεπτέμβρη στην Κήτη Πηνεού με πολιτική ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτέμβρη από τη Θεανό Καπέτη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεχωρίζει την πρώτη μέρα η συναυλία με την Ατάσσα Κοφίλιου, ενώ τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με την Γλυκερία. Στα Τρίκαλα στις 3 Σεπτέμβρη στο Μήλο Ματσόπουλου, η πολιτική ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τη Γαβαλά Μαρία, μέλος της Σχετικής Επιτροπής και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής της Αλίας του ΚΚΕ. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και μουσικοθεατρικό σκέτς με τίτλο «Ρογμές» σε σκηνοθεσία της Γογό Κατσανάκου. Στην Καρδίτσα, στις 10 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο Λουμάκη, πρώην στρατόπεδο, η πολιτική ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον Κώστα Παπαδάκη, μέλος της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεχωρίζει συναυλία με την Ιουλία Καραπατάκη. Στο Βόλο, στις 17 και 18 Σεπτέμβρη, στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας, η πολιτική ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτέμβρη από τον σύντροφο Δημήτρη Αβανιτάκη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεχωρίζει την πρώτη μέρα το stand-up με τον Κώστα Μαλιά της Σάλα, ενώ τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Γιώγαλα, Μανώλη Φάμελο. Ακόμα, σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα υπάρχουν συναυλίες από τοπικά σχήματα, συζητήσεις, εκθέσεις, στέκια, καθώς και βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής.